Είναι ένα τεράστιο πάρκο, η σημασία του είναι δεδομένη. Είναι μία όαση πρασίνου σε μία βεβαρημένη περιοχή και από τον πρώτο και από τον δεύτερο χιτά. Μπορεί και από τον τρίτο αύριο μεθαύριο, ποιος ξέρει. Να δικαιολογήσω το κατεπήγον με μια πολύ μικρή τοποθέτηση, σεβόμενος τον χρόνο, λέγοντας τα εξής. Ότι προσφάτως έγινε η μεταφορά αρμοδιότητας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Αττικής. Ένα είναι αυτό το δεύτερο. Αυτό που δεν άλλαξε και δεν πρόκειται να αλλάξει με την τακτική την οποία ακολουθούν οι κυβερνήσεις διαχρονικά αλλά και οι διοικήσεις των περιφερειών όπως η σημερινή, είναι η διαχρονική υποβάθμιση του πάρκου, η προστελέχωση και η εγκατάλειψη. Τρίτον, απόδειξη ως προς αυτό είναι ότι οι μόνοι τρεις εργαζόμενοι που είναι εκεί και καλούνται να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά αυτά προβλήματα της υποβάθμισης είναι απλήρωτοι εδώ και τρεις μήνες. Πέντε. Ακόμα χειρότερα. Σε αντιπαράθεση και αντιδιαστολή η διοίκηση της περιφέρειας θα καταβάλει για εκδηλώσεις στο ίδιο πάρκο για την καθαρά Δευτέρα 12.400 ευρώ. Παρά λοιπόν τις τυμπανοκρουσίες, δεν φαίνεται διατεθειμένη η νέα διοίκηση να προβεί στην αναβάθμιση του πάρκου. Θεωρούμε ότι το κατεπήγον είναι η επιβίωση των εργαζομένων αυτών και των οικογενειών τους. 5 μήνες απλήρωτοι και παράλληλα ας μας πει, αφού γίνει θέμα, γιατί πρέπει να γίνει, η νέα διοίκηση τι μέτρα θα πάρει. Όχι μόνο να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, πότε και αν θα προσληφθεί μόνιμο προσωπικό, πότε θα λυθεί και αν θα λυθεί το ζήτημα της υδροδότησης των λιμνών και αν και εφόσον θα υπάρξει ολοκληρωμένος σχεδιασμός πυροπροστασίας, τι χρήματα εν τέλει θα δοθούν για αυτό το πάρκο, το οποίο επαναλαμβάνω και για όσους ζουν στη Δυτική Αθήνα αντιλαμβάνονται τι λέω, είναι ανάσα πράσινο. Ευχαριστώ.